Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε ένα νέο βίντεο εδώ στο κανάλι μας του Σάκαστου, σε ένα διπλό βίντεο που σήμερα θα ασχοληθούμε με την συναρμολόγηση του Σκαραβαίου. Λοιπόν, έχουμε πάρει στα χέρια μας το νούμερο 28 και το νούμερο 29. Να θυμηθούμε λίγο εντάχει τι έχουμε κάνει, έτσι. Έχουμε βάλει δύο ρόδες στο σασί μας και έχουμε άλλη μία ρόδα. Το τεύχος 28. Το τεύχος 29, λοιπόν, η ΑΣΕΤ δεν ήθελε να μας δώσει την τέταρτη ρόδα για να έχουμε μία ισορροπία, παιδιά, στο αυτοκινητάκι μας, στο μοντέλο μας. Θέλησε να μας δώσει κάποια άλλα κομμάτια που από ό,τι βλέπω είναι πλαστικά και έχει και ένα κομμάτι μικρό μεταλλικό. Τώρα τι είναι, δεν ξέρω, να σας γελάσω. Εμείς θα φτιάξουμε, πριν πω αυτό, ότι θα φτιάξουμε και τα δύο σήμερα, θα τα δούμε μαζί. Παιδιά, κράταγα τη ρόδα, δεν την είχα δείξει μόνη της, γιατί έλεγα ρόδα είναι, πίστευα ότι και το επόμενο και το 29 δηλαδή θα είναι ρόδα. Για να μην κουράσω με τρία βίντεο συνεχόμενα να είναι ρόδες, κράτησα τις δύο τελευταίες να είναι μαζί. Αλλά μπα, δεν μας τις έδωσε μαζί, μας έδωσε μία και κάτι άλλα. Αυτά. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Ελάτε μαζί μου από ψηλά να με βλέπετε να αρχίσουμε να φτιάχνουμε και τη ρόδα και το καινούριο, που δεν ξέρω τι είναι το καινούριο, θα το δούμε, παιδιά, όταν το ανοίξουμε. Αυτά, δεν έχω κάτι άλλο να πω, πάμε να αρχίσουμε. Λοιπόν, έχουμε στα χέρια μας το νούμερο 28, το ανοίγουμε, έτσι, το 28 είπαμε ότι είναι η ρεζέρβα, η ζάντα. Ωραία. Ουπ. Πάρα λίγο να το τσαλακώσω. Δεν θα ανοίξω οδηγίες, απλά θα δω εδώ ότι είναι η πίσω, για να μην κάνω καμία χαζομάρα και τη βάλω μπροστά. Να μου πείτε, ίδια είναι η ζάντα, απλά να τη βάλω έτσι όπως ακριβώς μας τη δίνει. Ωραία. Ανοίγουμε και αυτό. Βγάζουμε τα βιδάκια μας. Πάρα πολύ ωραία. Έλα. Οπότε έχουμε και λέμε, έτσι, βάζουμε τη ζαντούλα μας, να βγάλουμε πρώτα τα βιδάκια. Τα βιδάκια λοιπόν είναι τα DM που θα χρησιμοποιήσουμε για τη ζάντα, θέλουμε 3 στον αριθμό. Τα έβγαλα με την πρώτη και τα 3, μπράβο μου λοιπόν. Και έλα. Αντιστοιχούμε, παιδιά, τις τρύπες. Κλασικά το έχουμε ξαναδείξει. Εδώ είναι. Και πάμε να βάλουμε τα 3 βιδάκια μας, να βιδώσουμε τη ζάντα. Λίγο βιδώνουμε, δεν βιδώνουμε υπερβολικά, να πατήσει όλη η ζάντα και μετά θα τις καργάρουμε όλες. Ωραία, να βάλουμε και την τελευταία. Περίεργο που δεν μας έδωσε και στο τεύχος 29 τη ζάντα. Τώρα, μακάρι να ξέραμε πότε θα την πάρουμε. Αν ξέρετε, παιδιά, πότε θα την πάρουμε τη ζάντα, την τέταρτη, αφήστε κάτω στα σχόλια, γράψτε μου, όσοι ξέρετε, όσοι είστε ενημερωμένοι. Ωραία. Τώρα, να βγάλουμε τα βιδάκια. Είναι 5. Στον αριθμό.
Μάλιστα, βγήκανε και τα 5. Και πάμε να τη βάλουμε. Λοιπόν. Θα βάλω 2 να ευθυγραμμιστεί λίγο η ζάντα, να μην έχει τα μπαλάτζα. Ωραία. Και τώρα μπορούν να μπουν και οι άλλες πιο εύκολα. Θα ήθελα να είχαμε και την τέταρτη ζάντα, ρε παιδιά. Θα την ήθελα τώρα να την είχαμε. Στο τεύχος 29, το τελευταίο δηλαδή, για να μπορέσουμε να φέρουμε σε μια ισορροπία το σκαραβαίο μας. Εντάξει. Τώρα ο εκδότης θα ξέρει καλύτερα, σίγουρα. Ωραία. Δεν μπορώ, δεν με βολεύει από... Ωραία. Πάει και αυτή. Ναι, το ξέρω, δεν γίνεται σεισμός. Εγώ βιδώνω τη ζάντα. Τέρμα. Τούβλο κι αυτή, έχει κάτι στούβλο κι αυτή. Για να δω. Κάπως στερεώνεται η δουλειά. Δουλεύει η ανάρτηση, έχουμε απόσβεση. Έτσι. Ωραία. Αυτά. Λοιπόν, φύγαμε για το νούμερο 29. Να δούμε τι είναι, γιατί είμαι πολύ περίεργος. Κάποια πλαστικά μέρη είναι αυτά και από ό,τι είδα έχουμε και ένα σιδερένιο. Θα δούμε τώρα τι είναι αυτό. Λίγο υπομονή. Λίγο υπομονή. Λοιπόν. Α, είναι πραγματάκια που βάζουμε πίσω, από ό,τι βλέπετε. Εδώ, εδώ, εδώ σίγουρα. Θα το δούμε. Για πάμε, να ανοίξουμε. Εντάξει, εδώ τώρα σας έχω ξαναπεί πάλι, δεν με ενδιαφέρουν αυτά εμένα, δεν τα πολύ διαβάζω. Α, ο αγωγός εξαερισμού. Βλέπουμε και μία φωτογραφία εδώ, πώς θα φαίνεται μετά, ολοκληρωμένο. Το μοτεράκι μας όταν θα ανοίγουμε το πορπαγκάζ. Ναι. Έχει πραγματάκια. Έχει πραγματάκια. Λοιπόν, πάμε να τα ανοίξουμε. Να δούμε. Να βγάλουμε τα κομμάτια μας. Ναι, αυτό είναι πλαστικό. Α, αυτό είναι σιδερένιο. Δεν φαινότανε. Και αυτό είναι σιδερένιο. Αυτό φαινότανε, αυτό είχα καταλάβει εγώ ότι είναι σιδερένιο τώρα. Λοιπόν, μας λέει να πάρουμε αυτό με το γράμμα L, έτσι, προσέχουμε, έχει L εδώ και το αντίστοιχο έχει R. Εδώ είναι. Εδώ. Παίρνουμε το L. Πολύ ωραία. Και. Το βάζουμε.
κατά αυτόν τον τρόπο εδώ και έρχεται και θηλυκώνει εδώ. Δηλαδή το ένα πάει στο γκρι πλαστικό που έχουμε βάλει και το άλλο πάει, παιδιά, πάνω στο σασί, λίγο πιο μπροστά από το, από το σασί. Έτσι. Πάρα πολύ ωραία. Και βιδώνουμε από κάτω με μία βίδα AP. Για να το σταθεροποιήσουμε. Θα βγάλω δύο βίδες για να έχουμε και για την άλλη, και για την άλλη πλευρά. Ωραία. Πάμε να το βιδώσουμε από κάτω. Είπαμε με μία βίδα AP. Πάρα πολύ ωραία. Και με τον ίδιο τρόπο κάνουμε και με τον αντίστοιχο σωλήνα, απλά τώρα με το γράμμα R. Έτσι. Ωραία. Το βάζουμε και εδώ μέσα. Και βιδώνουμε πάλι με μία βίδα AP. Από κάτω πάλι. Ωραία. Έτοιμο και αυτό. Μια χαρά είναι, ντουφέ και έχει κάτσει. Τώρα ερχόμαστε και παίρνουμε αυτό και έχει ένα εξόγκωμα εδώ, παιδιά, αυτή η μπάρα. Και ερχόμαστε και βάζουμε, το βάζουμε έτσι, ακριβώς, εδώ. Και εδώ έχει μία υποδοχή για να έρθει να κάτσει. Θα κάτσει, έκατσε. Αυτό εδώ είναι δηλαδή, έτσι. Ωραία. Και μετά παίρνουμε το άλλο, το πλαστικό μέρος και ερχόμαστε και το θηλυκώνουμε από πάνω. Δηλαδή θα βγει κάπως έτσι το όλο σύστημα. Ωραία. Και το βιδώνουμε με δύο βίδες HM. Τώρα πώς θα το αφήσω για να μην μου φύγει. Εν πάση περιπτώσει θα το βάλω μετά. Με δύο βίδες HM βιδώνουμε αυτό για να σφίξει, να μπορέσουμε να το τοποθετήσουμε στο σασί μας. Φύγαν όλα. Λοιπόν, βάζουμε πάλι αυτό και ερχόμαστε και θηλυκώνουμε το πλαστικό στο σιδερένιο. Αυτό είναι και βιδώνουμε. Ωραία. Βιδώνουμε και την άλλη βίδα. Σφίγγουμε ελαφρώς. Και τώρα ερχόμαστε και το τοποθετούμε όλο. Όλο. Τώρα μας λέει πού το βάζουμε, ρε παιδιά, αυτό. Ναι. Εδώ. Ακριβώς πάνω, στη μέση μάλλον, εδώ του μοτεράκι μας. Και εδώ, παιδιά, τα δύο πλαστικά που έχουμε βάλει έχουν δύο τρύπες όπου θα μπουν αυτά.
Έτσι, δύο τρύπες εδώ, τσακ, και έρχεται και κουφώνει κατευθείαν όμως. Κάθεται στη θέση του, συγγνώμη, με συγχωρείτε. Και βάζουμε δύο βίδες AP, τη μία εδώ και την άλλη εδώ, για να το σταθεροποιήσουμε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τη μία. Δεν χρειάζεται πολύ ζόρι εδώ, έτσι. Πλαστικά κομμάτια και τα δύο. Το ένα βασικά, το άλλο είναι σιδερένιο. Ωραία. Ωραία. Και έχει κάτσει όπως έπρεπε να κάτσει. Λοιπόν, ο αγωγός εξαερισμού, όπως μας είπε, είναι έτοιμος. Δεν ξέρω αν έχει κάτι άλλο στη συνέχεια. Βάλαμε αυτούς τους δύο σωλήνες εδώ, με left και right. Μην μπερδευτείτε, αν το θέλετε δηλαδή κατά λάθος να το βάλετε ανάποδα, δεν νομίζω να πηγαίνουν ανάποδα, γιατί πρέπει να θηλυκώσουν και εδώ. Και μετά ήρθαμε και φτιάξαμε αυτό εδώ, είναι αναμονή, κάτι θα κουμπώσει, κάπου θα κουμπώσουν και αυτά. Και μην ξεχνάμε, βάλαμε και την πίσω δεξιά ζάντα. Αυτά, δεν έχω κάτι άλλο να πω, το φτιάξαμε και το 28 και το 29. Σας αφήνω κάπου εδώ και πάμε να γυρίσουμε, να σας γυρίσω για να κάνουμε, παιδιά, το κλείσιμο. Γυρίσαμε, εδώ είμαστε πάλι. Τελειώσαμε και με τη συναρμολόγηση του σκαραβαίου με το τεύχος 28 και 29. Λοιπόν, να σας το δείξω και άλλη μία να τα πούμε. Βάλαμε, τοποθετήσαμε την πίσω δεξιά ρόδα. Έχουμε βάλει και την αριστερή, οδηγού συνοδηγού, την πίσω. Και ήρθαμε και φτιάξαμε τον αγωγό εξαερισμού, όπως μας είπε. 1, 2, 3, 4, 5 αντικείμενα. Αυτό είναι, τώρα αυτά έχουν ολοκληρωθεί, κατά πόσο φαντάζομαι, και αυτό είναι αναμονή να κολλήσει κάπου στο μέλλον. Ναι, δεν μπορώ να πω ότι σταθεροποιείται ακόμα, ψιλογέρνει, εντάξει. Δεν ήθελα να πάρω, παιδιά, δύο φορές το τεύχος με τη ρόδα, με το 27 δηλαδή το τεύχος, γιατί θεώρησα σωστό και να μην το πάρω, μήπως έχει και κάποιο άλλο εξάρτημα μέσα στο τεύχος που το χάσω δηλαδή, και εντάξει, δεν ξέρω, κάτι θα ξέρει ο εκδότης, η ΑΣΕΤ, και έχουμε εμπιστοσύνη, πιστεύω, όλοι, και αν όχι όλοι οι περισσότεροι. Εδώ θα είμαστε να το περιμένουμε, παιδιά, να το φτιάξουμε, να βάλουμε και την τελευταία ρόδα μας δηλαδή. Αυτά, δεν έχω κάτι άλλο να πω, αυτό ήταν και το σημερινό βίντεο με τον θρυλικό σκαραβαίο. Αν έχετε κάποιες απορίες, αφήστε κάτω στα σχόλια ό,τι θέλετε να σας τις απαντήσω. Αν σας άρεσε το βίντεο τώρα, ξέρετε τι να κάνετε. Κάντε ένα like, αφήστε ό,τι θέλετε, είπαμε, για να ρωτήσετε. Και κάντουμε και μία εγγραφούλα, παιδιά, στο κανάλι μας, για να μην χάνουμε καμία συναρμολόγηση από όλα αυτά που φτιάχνουμε. Αυτό, κάπου εδώ θα κλείσω το βίντεο, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Μαζί θα τα πούμε στην επόμενη συναρμολόγηση. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά και να έχετε μία όμορφη μέρα. Γεια σας!